θα μας δώσει τη δική της την περιπέτεια και τον αγώνα για την αξιοπρεπή διαβίωση, μία κυρία, η κυρία Ελένη Συνδυχάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πείτε μας τη δική σας την περιπέτεια, σας ακούμε. Η δική μου η περιπέτεια ξεκίνησε πριν λίγους μήνες, συγκεκριμένα το Φεβρουάριο. Χρειάστηκε να κάνω ολική νεφρεκτομή και καθώς ανάρωνα έκανα σχεδόν αμέσως ηλεκτρονική αίτηση στα ΚΕΠΑ για να περάσω επιτροπή όπως με συμβούλεψαν οι γιατροί μου. Τότε άρχισα τα μεγαλύτερα βάσανα. Για να τύχετε του επιδόματος το οποίο θα σας βοηθούσε να ζήσετε με αξιοπρέπεια από τη στιγμή που δεν μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα εξαιτίας της υγείας σας. Ακριβώς, ακριβώς. Εξαιτίας της υγείας μου όπως αναφέρατε δεν μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα και όπως καταλαβαίνουμε το είδος της εργασίας τουλάχιστον εδώ στο νησί μας δεν βοηθάει σε αυτό. Έκανα λοιπόν την ηλεκτρονική αίτηση στα ΚΕΠΑ όπως έπρεπε και για όσους δεν ξέρουν πρέπει ηλεκτρονικά ο γιατρός της κύριας πάθησης να ανοίξει τον εισηγητικό φάκελο που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις, να βγουν τα αποτελέσματα και να γράψει τη γνωμάτευσή του μέσα σε αυτό και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι γιατροί. Mm-hmm. Ο γιατρός λοιπόν της κύριας πάθησής μου όπως αναφέρθηκα είναι η ογκολόγος μου γιατί είμαι και καρκινοπαθή σε ύφεση. Μου έγραψε λοιπόν κάποιες εξετάσεις τις οποίες έπρεπε να κλείσω πάλι ραντεβού φυσικά να τις κάνω μόνο στο νοσοκομείο γιατί ως άνεργη και ανασφάλιστη δεν μπορώ να τις κάνω εξωτερικά. Και θα και κάνω αυτό, μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Για το άνεργη και ανασφάλιστη, πείτε μόνο μία κουβέντα, ότι με κυρία Συνδυχάκη, ότι στο πρώτο lockdown τεθήκατε εκτός εργασίας και από τότε δεν καταφέρατε να ξαναβρείτε δουλειά. Ακριβώς, ακριβώς. Ωστόσο έτυχε αυτό το πρόβλημα με την υγεία μου και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσα να βρω εργασία. Οι εξετάσεις λοιπόν αυτές για μας τους άνεργους, μια απλή εξέταση αιματολογική με κάποιες ίσως εξειδικευμένες αναλύσεις έκανε μόνο αυτή 140 ευρώ. Και τώρα έχουν κάνει το εξής κυρία Δουλγεράκη. Ενώ παλαιότερα γιατί συχνά κάνω αυτό τον έλεγχο για την υγεία μου, μία μαγνητική ας πούμε άνω κάτω κοιλίας θεωρούνταν μία εξέταση, τώρα την έχουν ξεχωρίσει και θεωρείται άλλη η μαγνητική άνω κοιλίας και άλλη η μαγνητική κάτω κοιλίας. Σύνολο για να τις κάνεις και τις δύο 500 ευρώ. Μάλιστα. Αιματολογική είπατε 140 ευρώ. 140 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε αξονική, για μένα ως άνεργη ήταν ποσά απαγορευτικά αυτά. Αξονική πόσο? Η αξονική 140 ευρώ. Ναι. Αυτές τις εξετάσεις με τη συμμετοχή σας αυτό το ποσό? Δεν έχουμε συμμετοχή. Ναι, είπαμε ανεργή και ανασφάλιστη. Ναι. Όσοι είμαστε μακροχρόνια ναι, 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 έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν έχουμε καμία συμμετοχή δυστυχώς και αυτό είναι το ένα πράγμα που θα... Γιατί αυτές οι εξετάσεις δεν έγιναν μέσα στο νοσοκομείο? Γιατί δεν μου βρίσκανε ραντεβού. Και το πρώτο ραντεβού που μου βρίσκανε για τη μαγνητική ήταν τον Αύγουστο. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε από το Φεβρουάριο που έκανα την εγχείρηση και έκανα την αίτηση στα ΚΕΠΑ, άμα θέλω μόνο για τον ένα γιατρό να κάνω ένα χρόνο να τελειώσω τις εξετάσεις, στο τέλος θα μου πούνε και γιατί ήρθες. Άσχετα αν εγώ δεν μπορώ να εργαστώ. Εκτός αυτού όμως ένα άλλο πράγμα αυτό... Αφορά στο Υπουργείο Υγείας και κακώς δεν το έχουν κοιτάξει ακόμα γιατί είμαστε χιλιάδες άτομα που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να κλείσουμε και ραντεβού στα νοσοκομεία στους γιατρούς γιατί υποτίθεται δεν υπάρχουν ποτέ πρωινά ραντεβού τα οποία πηγαίνεις αφιλοκερδώς, δεν πληρώνεις δηλαδή επίσκεψη.
Μόνο ραντεβού απογευματινά σου κλείνουν, και αυτό γιατί πρέπει η κάθε επίσκεψη είναι τουλάχιστον 50 ευρώ. Από 50 ευρώ και πάνω. Αν μπορούσαμε, κυρία Δουλγεράκη, εμείς οι άνεργοι να πάμε να πληρώσουμε κάθε γιατρό 50 ευρώ, δεν θα πηγαίναμε και εξωτερικά? Υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία είναι για να βοηθάνε κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Πού είναι η βοήθειά τους? Και εκτός αυτού, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω την καταγγελία μου, ήθελα να αναφέρω ότι... Πώς ζείτε? Πριν αναφέρετε ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, κυρία Σιτιχάκη, πώς ζείτε? Ζω αυτή τη στιγμή με δανεικά από φίλους που γνωρίζουν την κατάστασή μου και προσπαθούν να με βοηθήσουν, και φιλοξενούμενοι του πατέρα μου. Μένω δηλαδή στο πατρικό μου. Ναι. Αυτό έχει ως σημείο, ως αποτέλεσμα φυσικά, άλλο ένα λάθος, να το πω έτσι, ότι σε κανένα από τα έκτακτα επιδόματα που έβγαλε η κυβέρνηση, όπως το Market Pass για παράδειγμα, εμείς που είμαστε φιλοξενούμενοι δεν δικαιούμαστε τίποτα. Γιατί είμαστε φιλοξενούμενοι. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο ότι αυτό που σας είπα, για να επιστρέψω, για να ολοκληρωθεί όλος αυτός ο φάκελος του ΚΕΠΑ, να περάσει πάρα πολύς χρόνος. Περισσότερο από ένα χρόνο υπολογίζετε ότι θα χρειαστεί η σύσταση του φακέλου αυτού? Κοιτάξτε, το τελευταίο ραντεβού της ογκολόγου μου, που είναι ο πρώτος γιατρός που έχω ξεκινήσει, τελειώνει στις 20 Ιουνίου. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή δυστυχώς έχω και άλλες παθήσεις, θα πρέπει άλλοι 3 γιατροί να με καθοδηγήσουν και να γράψουν τις γνωματεύσεις τους. Μάλιστα. Επίτηδες ταλαιπωρούν λοιπόν τον κόσμο για να τα παρατάει και να μην ολοκληρώνουν τη διαδικασία, γιατί το έχω δει και αυτό, να ολοκληρώνουν δηλαδή τη διαδικασία στα ΚΕΠΑ, και οι επιτροπές να διώχνουν κόσμο για να μην δικαιούνται του επιδόματος. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν στο 1555, που είναι 24ωρη γραμμή βοήθειας για αυτά τα θέματα, και ρώτησα αν εγώ που έκανα αφαίρεση νεφρού θεωρούμε νεφροπαθής. Και μου είπαν ναι. Διαβάζω λοιπόν στο ΦΕΚ του 2008 ότι όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται του διατροφικού επιδόματος 362 ευρώ. Και παίρνω στην αρμόδια υπηρεσία για να μου πούν τι δικαιολογητικά χρειάζεται για να πάω να κάνω αυτή την αίτηση, και μου λένε ότι κάντε τι, αλλά δεν ξέρουμε αν δικαιούστε του επιδόματος, γιατί η εγκύκλιος θεωρεί νεφροπαθείς μόνο αυτούς που κάνουν αιμοκάθαρση. Δηλαδή πρέπει να φτάσω σε αυτό το σημείο? Εγώ δηλαδή που αφαίρεσα ολόκληρο το νεφρό μου δεν είμαι νεφροπαθής? Τότε ποιος είναι? Γιατί μας αφήνει τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας έξω? Εμείς πώς θα ζήσουμε? Έστω αυτό το μικρό επίδομα κάτι θα μας βοηθήσει. Μάλιστα. Είμαι 53 χρονών, κυρία Δουλγεράκη. Έμαθα μια ζωή να δουλεύω και τώρα δεν μπορώ να βρω εργασία, γιατί ως μονόνεφρος δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. 53 χρονών μετά ποιος θα σε πάρει? Δεν θα πάρουν κάποια στην ηλικία μου, θα προτιμήσουν κάποιο νεαρό παιδί, κορίτσι ή αγόρι, για να τους κάνει τη δουλειά τους, χωρίς δικαιώματα και χωρίς τίποτα. Εν τω μεταξύ να συμπληρώσουμε ότι μένω και σε ένα χωριό εκτός Ηρακλείου. Εδώ δεν υπάρχει, κυρία Δουλγεράκη, καμία συγκοινωνία. Μεταφορικό μέσο δικό μου δεν έχω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλο ένα μείον που δεν υπάρχει περίπτωση να βρω ποτέ δουλειά. Μάλιστα. Ας μας πούν λοιπόν ο κύριος Υπουργός Υγείας και ο κύριος Υπουργός Εργασίας ποιο είναι το κράτος πρόνοιας που μας προσφέρουν
Τι άλλο δηλαδή πρέπει να συμβεί σε έναν άνθρωπο για να τον κατατάξουν στις ευπαθείς ομάδες? Ας μας εξηγήσουν αυτοί οι κύριοι, αν τους συνέβαινε το ίδιο. Βέβαια αυτοί έχουν τα μέσα να τα αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κυρία Δουλγεράκη, σε αυτή τη θέση. Και ας μου επιτρέψουν, μιλώ και εξ αυτών. Αυτοί λοιπόν που κυβερνούν αυτό το έρμοτο κράτος που λέγεται Ελλάδα, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, και εν όψη των εκλογών και των αποτελεσμάτων που έχουν βγει, και έχουν το θράσος να θεωρούν ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την υπόλοιπη Ευρώπη, ας με κοιτάξουν στα μάτια και να μου πούν σε ποιο μέλλον να ελπίζω. Ο Σημαίο Μικρογιώτα, πολιτική σας ακόνη για αυτή την πολιτική μείτα που ακολουθείτε μέσα σε αυτή τη δική σας την περιπέτεια. Πραγματικά μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, εάν μπορούν να βοηθήσουν για να σας απεγκλωβίσουν από όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία, για να πάρετε αυτά τα οποία δικαιούστε, να σας εξηγήσουν τελικά τι είναι αυτό το οποίο δικαιούστε ως νεφροπαθής, εάν μπορείτε να πάρετε το διατροφικό επίδομα, εάν μπορείτε να έχετε το οποιοδήποτε επίδομα, για να μπορείτε να ζήσετε με αξιοπρέπεια, γιατί η υγεία σας δεν σας επιτρέπει να κάνετε περαιτέρω πράγματα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Η πολιτική με όμικρον γιώτα ας νοιαστούν για αυτή την ακολουθούμενη πολιτική με ήττα, μετά τα όσα ακούστηκαν από εσάς. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Συντιχάκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σας.